Όλα τα ΤΟΕΒ και το δικό σας αλλά και τα υπόλοιπα ΤΟΕΒ βρίσκονται σε μια φάση ότι από τη μια πλευρά οι απαιτήσεις σε νερό άρδευσης αυξάνονται, γιατί οι συνθήκες κλιματικές, ξηροθερμικές συνθήκες απαιτούν περισσότερα ποτίσματα, και από την άλλη πλευρά οι υδροφόροι ορίζοντες μειώνονται. Και θα πρέπει να παντρέψετε από τη μια την έλλειψη του νερού και από την άλλη την ανάγκη για περισσότερο νερό. Που αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο, μια εξίσωση πολύ δύσκολη να λυθεί και θέλει πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο στο χέρι σας αυτό. Συμφωνούμε, αλλά να μην ξεχνάμε κάτι. Ότι εμείς το νερό που παίρνουμε, εάν δεν το τραβήξουμε, δεν κάνουμε άντληση, ουσιαστικά πάει στη θάλασσα. Αυτό το λέω γιατί είναι το πιο ουσιαστικό. Δεν είναι ότι τραβάμε τον υδροφόρο ορίζοντα, είναι νερό το οποίο αν δεν αντλήσουμε θα πάει στη θάλασσα. Ναι. Οπότε, έχοντας ως βάση αυτό, θα πρέπει να. Και ως προειδοποίηση το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες, συγγνώμη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να χτίσουμε πάνω στην εμπειρία την παλιότερη για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε νερό και άρδευση για την επόμενη 20ετία. Και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε ως το ΕΒ, με την έννοια ότι είπαμε ότι το δύσκολο σε εμάς θα ήταν να έχει το ποτάμι νερό και εμείς να μην μπορούμε να το αντλήσουμε. Το να μην έχει το ποτάμι νερό και να κάνεις είναι εντάξει. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ άσχημο το να έχει το ποτάμι νερό και εσύ να αδυνατείς, να αντλήσεις το νερό την ίδια στιγμή που οι απέναντι πραγματικά έχουν επενδύσει στο κομμάτι των αρδευτικών έργων και καλά κάνανε οι άνθρωποι, γιατί εγώ το λέω και δημόσια πάντα, ότι καλά που είναι οι απέναντι και έχουμε κι εμείς νερό. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί να κάνουν το χωμάτινο φέρμα που κάνανε κάτω στο Δέλτα, αν δεν είχαν τα φέρματα τους απάνω να διοχετεύσουν νερό από την Αδριανούπολη στον Εύρο. Όλο αυτό εδώ το κομμάτι λειτουργήσε έτσι ώστε βοηθητικά και προς εμάς για αυτή τη δύσκολη περίοδο για να μπορέσουμε να αντλήσουμε τα χωράφια μας. Εμείς αυτό που ξεκινήσαμε ήδη να κάνουμε είναι να αλλάζουμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Ήδη έχουμε βάλει στον καινούργιο προϋπολογισμό, ήδη έχει γίνει και η πρώτη παραγγελία, 4 σημεία αντλίες. Η μία θα είναι για γεώτρηση. Οι άλλες 4 θα είναι, οι 2 θα είναι στην περιοχή του Πέπλου, του Πόρου, συγγνώμη. Η μία θα είναι στην περιοχή του Μελισσοκομείου και η άλλη θα είναι στην περιοχή του Μοναστηράκη, που το φορτί Λουτρά και όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε, κάνουμε αυτό εδώ για την καινούργια χρονιά. Κάναμε μια μελέτη σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης για ένα σύγχρονο αντλιοστάσιο μεγάλο, 25.000 κυβικά νερό την ώρα, το οποίο θα είναι στο Πέπλο. Ένα έργο περίπου 9 εκατομμύρια, το οποίο έχει δημοπρατηθεί. Υπάρχει και ανάδοχος. Δυστυχώς έχει γίνει έσταση